Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, κορυφαίο δικαστικό και θυμίζω και διοικητή της ΕΕΠ για αρκετά μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα. Είπατε ότι δεν είχατε το χρόνο να τοποθετηθείτε για την συμφωνία Νοβάρτης. Εσείς κάνετε ανάγνωση ότι αυτή η συμφωνία φωτογραφίζει, δείχνει πολιτικούς? Δεν κάνω ανάγνωση, προκύπτει ανενδίαστα. Και ένας λόγος που δεν δέχτηκα να βγει ο κύριος Κούγιας ήταν όχι μόνο γιατί δεν ήθελα να νομιμοποιήσω την παρανομία και την κακοήθεια και την ανηθικότητα του κυρίου Τζένου, αλλά διότι θα χάναμε χρόνο από το πιο κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο, είναι το, πιο κρίσιμο είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις στο ελληνικό κράτος. Επιμένετε σε αυτό. Το οποίο απεδείχθη ότι είναι και παγκοσμίως από το πρόστιμο που επευλήθη. Όχι πρόστιμο. Από το ποσό που συμφωνήθηκε, 330, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει υποχρεωθεί η ξένη εταιρεία αυτό, να καταβάλει. Αυτό είναι το ένα. Είναι σκάνδαλο σε παγκόσμιο επίπεδο και φαίνεται και από τη συμφωνία και κλπ. Εδώ υπάρχει όμως μια άλλη ανάγνωση. Θέλω... Ακουμπάει σε πολιτικά πρόσωπα. Βεβαίως και υπάρχει ακουμπάει. Ανάγνωση. Μέχρι, όχι. Μέχρι και στον πρωθυπουργό. Όποιος ξέρει λίγα νομικά. Σε διοικητές οργανισμών, σε γιατρούς. Γιατί αυτό το καιρό το αφήσαμε τελείως απ' έξω. Μείναμε μόνο στα 10 πολιτικά πρόσωπα. Στην πορεία άρχισε να φεύγει ένα-ένα. Η περιγραφή των ενεργειών των γιατρών είναι ακριβώς οι ενέργειες του κυρίου Καρνέσου, σύζυγου της κυρίας Ράικου. Αλλά μην χάνω χρόνο. Σας λέω, επειδή είπατε για γιατρούς, η περιγραφή του τρόπου που ενεργούσαν οι γιατροί για να ευνοήσουν την Νοβάρτης είναι ακριβώς η ενέργεια του κυρίου Καρνέση. Έτσι προκύπτει η συμφωνία. Επαναλαμβάνω λοιπόν για τον κύριο Κούγια, τον οποίο εξακολουθώ να λέω ότι τον σέβομαι ως νομικό. Δεν είναι μόνο ότι δεν ήθελα να νομιμοποιήσω τις παρανομίες και την κακοήθεια, ιδίως την ανηθικότητα αυτής της συμπεριφοράς. Πάντως, επιτρέψτε μου, το επειδή το λέτε δεύτερη φορά, το ήθος ή η ανηθικότητα ενός δημοσιογράφου αποδεικνύεται από την ακρίβεια των γραφωμένων του. Από τα όσα δημοσιεύεται, πώς αποκαλύπτει, πώς γράφει, πώς λέει. Και το λέω γιατί. Και όταν πάει καλωδιωμένος σε έναν άνθρωπο που μιλάει, το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού. Αλλά ας πάμε στην Νοβάρτης, γιατί. Πάμε στην Νοβάρτης, γιατί. Εγώ φταίω και εγώ τώρα γιατί. Και όχι, λοιπόν. Διότι το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι. Ότι καταρχήν εγώ νιώθω όχι δικαιωμένος με τη βούλα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, γιατί πήγε εκεί να γίνει μια παραπληροφόρηση. Και τρία πράγματα, θα μπορούσα να διαβάσω όλη τη σελίδα. Σας παρακαλώ. Τρία πράγματα. Απεδείχθη ότι η Νοβάρτης δωροδοκούσε Έλληνες πολιτικούς. Σας το διαβάζω όπως ακριβώς το λέει. Και εδώ θα επισημάνω την τεράστια προσπάθεια να παραπληροφορήσει τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει. Να βρέχει έξω καταρακτοδός και είναι σαν να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους τυφλούς και να τους λένε τα μέσα ενημέρωσης έξω είναι λιακάδα. Πιστεύουν δεν θα το δουν. Αυτά τα χαρτιά που ήρθανε θα πάνε στη δικαιοσύνη. Η προκαταρκτική θα τελειώσει. Θα με στείλει. Θα τα δουν δικαστές αυτά. Θα δουν τι γίνεται. Και είναι και μια δικαίωση και των έντιμων εισαγγελέων που σπηλώθηκαν και ξαποδοσπηλώνουν. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν τι λέει η συμφωνία. Λέει ότι οι ευρισκόμενοι στο έδαφος θα είμαι πολύ σύντομος. Ναι. Διέπραξαν διεφθαρμένες πράξεις. Έτσι, την Νοβάρτης Ελλάδος και εξωτερικού. Πληρωμής υπόσχεση για πληρωμή εξοδός κτλ. Σε οποιονδήποτε πρόσωπο, από εδώ και πέρα έχει σημασία, γνωρίζοντας ότι όλα ή ένα μέρος αυτών των χρημάτων και πραγμάτων αξίας θα ήταν όπως και είχαν προσφερθεί, δοθεί και υποσχεθεί σε αλλοδαπό αξιωματούχο μεταξύ άλλων. Προσέξτε. Αυτοί παίζουν με το αλλοδαπό αξιωματούχο. Αλλά πιο κάτω λέει για κυβέρνηση. Να επηρεάσουν πράξεις και αποφάσεις του άνω αλλοδαπού αξιωματούχου υπό την επίσημη ιδιότητά υπάρχει του. Υπάρχει. Μισό. Ναι, ναι. Τώρα το έπαιρνε στο κρίσιμο. Μπείτε και να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα και να παρακινήσουν τον οσάνο ξένο αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του εντός μιας ξένης κυβέρνησης, δηλαδή της ελληνικής, και ως εκ τούτου να τροποποιήσουν, να επηρεάσουν ενέργειες και αποφάσεις του σαν κυβέρνησης. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό. Μια φράση θα πω ακόμα και μετά ρωτήσω ό,τι θέλετε. Πέστε τι και θα εδώ ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Ξεπερνάει τους τρεις υπουργούς της περίοδου 12-15 που είναι μέλη της κυβέρνησης. Γιατί δεν λέει για μέλη της κυβέρνησης, λέει για την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, ξέρετε τι σημαίνει, πρωθυπουργός.
Και ο πρώην πρωθυπουργός σήμερα λέει ότι στοχοποίησατε υπό τις εντολές Ρασπούτιν τους πολιτικούς αντιπάλους με στόχο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αθλείων σχεδίων του κ. Τσίπρα. Και λέει από τη συνέντευξη ότι η χώρα έχασε την ευκαιρία να εισπράξει τα πρόσωπα από την εταιρεία, κάτι που τελικά έκαναν οι ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, οι κοφάντες και ευτέλισαν το δημόσιο βίο και απόλυσαν την ευκαιρία εισπράξης δημοσίων εσόδων. Ο κ. Σαμαράς, εκτός από κακό πρωθυπουργός, είναι και κακός νομικός. Μάλλον δεν είναι καθόλου νομικός. Οικονομολόγος δεν ξέρω αν είναι. Γιατί να μην πω τώρα. Ο κύριος Σαμαράς να τα αφήσει αυτά και να μας πει γιατί δεν ήρθε στην προκαταρκτική να καταθέσει, να υποστηρίξει τη μήνυσή του και να μας πει τι θα κάνει η κυβέρνηση τώρα. Θα στραφεί. Φοβάμαι πως δεν θα στραφεί, γιατί θα πρέπει να στραφεί κάτω του κυρίου Φρουζή. Και ο κύριος Φρουζή, σαν να ανοίξει το στοματάκι του, δεν ξέρω που θα πάνε κάποιοι. Εγώ όμως επαναλαμβάνω. Από το κείμενο, όχι μόνο βγαίνει αυτό ανάπτυξη κείμενο, πολιτικών. Αυτό το κείμενο, κύριε Παπαγγελόπουλε, που διαβάσατε, μπορείτε να μας πείτε, είναι το κείμενο της εξοδικαστικής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανικού. Είναι το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, αυτό έχω στη διάθεσή μου. Και όπως το ερμηνεύουν οι άλλοι, εγώ δεν το ερμηνεύω, εγώ διαβάζω νομικά. Και επαναλαμβάνω για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Δεν αναφέρεται μόνο σε μέλη της κυβέρνησης. Αναφέρεται και στον Πρωθυπουργό. Διότι κυβέρνηση. Μάλιστα. Την έχει ο κύριος Σαμαράς. Ας έρθει ο κύριος Σαμαράς, έστω και τώρα, στην προκαταρτική να καταθέσει. Αλλά δεν τολμάει. Αλλά θα υποχρεωθεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο που θέλει να με στείλει. Ο κύριος Σαμαράς αυτός είναι. Και τον κύριο Μητσοτάκη είχε μηνύσει. Το οποίο το έχετε προαναγγείλει. Το έχει προαναγγείλει. Όχι, το έχετε προαναγγείλει και εσείς. Το έχω προαναγγείλει γιατί το έχουν προαναγγείλει κυβερνητικά στελέχη. Μάλιστα. Άλλη μια παρέβαση. Και κλείνω με αυτό. Ο κύριος Σαμαράς αυτό κάνει. Κατηγορεί, μηνύει, έχει μηνύσει. Το Μακαρίτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και δεν πήγε στο δικαστήριο. Εδώ όμως θα έρθει, είναι ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Εκτός κι αν, επειδή έχει έντιμους άνθρωπους η Νέα Δημοκρατία, καταλάβουν που τους οδηγεί, έτσι, και επειδή και γλιτώσω την ταλαιπωρία. Θα δείξει, το μέλλον θα δείξει. Κύριε Παγγελόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Μέγκα και στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου, όπως σας είχα πει, επειδή το ζήτησε ο κύριος Αλέξης Κούγιας να παρέμβει, να του δώσουμε αμέσως το λόγο να τοποθετηθεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Η αποχώρησή σας είναι προσυμφωνημένη ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κούγια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας και αν με ακούει και ο...